Σύντροφες και σύντροφοι, καλή χρονιά πρώτα απ' όλα, μια και είμαστε στην αρχή του 2018, μια χρονιά που αναμένεται και αυτή να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα όπως οι προηγούμενες, πυκνή σε γεγονότα, κρίσιμη, μια και συμπίπτει όπως όλα δείχνουν, με το τέλος μιας δύσκολης περίοδου για τη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε από το 2010. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, σήμερα, αυτή την ώρα, όταν σε λίγες ώρες, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος, θα γίνει ένα συλλαλητήριο, να ξεκινήσω από αυτό. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και σαφής, όπως νομίζω το έκανε από την πρώτη στιγμή η κυβέρνησή μας απέναντι σε ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα πάνω από ένα τέταρτο αιώνα. Πάνω από 25 χρόνια η χώρα απασχολείται, συζητάει, δεν κερδίζει και νομίζει κανείς, ακούγοντας τους διοργανωτές του σημερινού συλλαλητηρίου, ότι δεν έχουν βγάλει κανένα συμπέρασμα εδώ και 26 χρόνια. Ακούμε ξανά ένα διάλογο ο οποίος μας θυμίζει τις αρχές της δεκαετίας του 90. Βεβαίως ο καθένας έχει αναφέρω το δικαίωμα να διαδηλώνει, αυτό το περιφρουρούμε, το αναγνωρίζουμε και προφανώς δεν χαρίζουμε στους χιλιάδες των πολιτών, πολλοί ή λίγοι που θα μαζευτούν, θα δούμε, όλους αυτούς δεν τους χαρίζουμε, σε αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να εκφράσουν το μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης με το συγκεκριμένο τρόπο τους. Αυτοί που επιχειρούν να βάλουν ένα εθνικολαϊκιστικό πρόσημο στη σημερινή συγκέντρωση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και μπορεί ο κάθε πολίτης, ανάλογα με τις ευαισθησίες του, ανάλογα με το πώς θα αντιλαμβάνεται τα πράγματα, να έχει την άποψή του. Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες να παίζουν το ρόλο του καιροσκόπου, να λαϊκίζουν, να κρύβονται και να ετεροκαθορίζονται και να μην παίρνουν μια στάση υπεύθυνη απέναντι σε ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα το οποίο περιθωριοποιεί την χώρα μας, όταν δεν αντιλαμβανόμαστε τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχουμε, αποκαθιστώντας στη βάση των δικών μας, των εθνικών συμφερόντων, τη σχέση μας με την ΦΥΡΟΜ, τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε, να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τον πολύ κρίσιμο γεωστρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή η χώρα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Εμείς δεν τα λέμε αυτά τώρα. Δεν διαμορφώσαμε την άποψή μας γύρω από το θέμα του Μακεδονικού τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια διαχρονική συνέπεια, ακόμη και όταν το κόμμα μας ήταν ένα κόμμα των πολύ μικρών ποσοστών. Και αισθανόμαστε πολιτικά επιβεβαιωμένοι, διότι όλα αυτά τα χρόνια αφήσαμε ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της χώρας και να επιβεβαιώσουμε αυτό που είναι, ότι είναι ο πιο ισχυρός, ο πιο σταθερός άξονας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Αλήθεια, τι έχουν να μας πούν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας, τι απολογισμό κάνουν για αυτά τα 25 χρόνια γύρω από το θέμα του Μακεδονικού? Κερδίσαμε. Κερδίσαμε όταν 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη χώρα αυτή με το όνομα απλά Μακεδονία? Γιατί τόση υποκρισία όταν τα τελευταία 10 χρόνια από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ακολουθούσανε και επιδιώκανε αυτό ακριβώς που επιδιώκει σήμερα η κυβέρνηση που βρίσκεται στα πράγματα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δηλαδή τι? Το να λυθεί το θέμα αυτό στη βάση της σύνθεσης της ονομασίας, το να απαντήσουμε στα θέματα του αλυτρωτισμού που θέτουν εθνικιστικοί κύκλοι από την άλλη πλευρά και να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε τη σχέση μας. Γιατί αρνούνται τη δυνατότητα αντικειμενικά που μπορεί να παίξει αυτή η χώρα
ως ένα σημείο αναφοράς ευρύτερα για τα Βαλκάνια. Ποιος δεν γνωρίζει ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι η βασική πύλη εισόδου των Βαλκανίων, είναι το σημείο αναφοράς του. Γιατί αποστερούμε αυτή την δυνατότητα να παίξει αυτό το στρατηγικό ρόλο η χώρα μας, χάρη κάποιων ανιστόρητων προσεγγίσεων, χάρη κάποιων εθνικιστικών παροξισμών, οι οποίοι βέβαια μπορεί να καλλιεργούνται από διάφορους περιθωριακούς κύκλους, γιατί έτσι βρίσκουν ρόλο. Δεν επιτρέπεται όμως να ακολουθούν την υποκρισία, τον εθνικολαϊκισμό, αυτοί οι οποίοι ονειρεύονται να είναι οι αυριανοί πρωθυπουργοί της χώρας. Και αναφέρομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει γίνει πραγματικά συνώνυμο του εθνικολαϊκισμού, συνώνυμο της ανευθυνότητας με τη στάση που έχει κρατήσει. Μπορεί κανείς να το κατανοήσει βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί κανείς να δει ποιοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Είναι τα πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ, της ακροδεξιάς, οι οποίοι από τη μεριά τους δείχνουν μια συνέπεια γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αλήθεια όμως, το σημερινό κρυφτούλι του κυρίου Μητσοτάκη, τι σχέση έχει με την επίσημη παράδοση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Την παράδοση του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι ή παλαιότερα του ίδιου του πατέρα? Είναι προφανές ότι το κύριο, αυτό το οποίο είναι η βασική έγνοια από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι υπεράσπιση αυτή τη στιγμή κάποιων εθνικών συμφερόντων, τα οποία δεν διακυδεύονται επί της ουσίας. Εμείς σε αυτή τη σχέση με την Φύρον είμαστε ο ισχυρός παίκτης, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Εμείς έχουμε συμφέρον να επιληθεί αυτό το ζήτημα, εκμεταλλευόμενη τη σημερινή συγκυρία, τη συγκυρία μιας κυβέρνησης η οποία φαίνεται από την άλλη μεριά ότι για πρώτη φορά είναι πιο διαλλακτική στην συνεννόηση. Το βασικό μέλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι απλά και μόνο να λειτουργήσει αντικυβερνητικά. Απλά και μόνο να προσπαθήσει, όπως εκείνη το αντιλαμβάνεται, μη λογαριάζοντας οποιοδήποτε εθνικό κόστος, να λειτουργήσει ως μια δύναμη φθοράς της σημερινής κυβέρνησης. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ωριμότητα στον ελληνικό λαό για να καταλάβει. Και θεωρώ επίσης ότι αυτός ο χώρος με τη διαχρονική του συνέπεια και απαλλαγμένος από τις αντιφάσεις, τις αγκυλώσεις που χαρακτηρίζουν τα κόμματα που διαχειριστήκαν αυτό το κρίσιμο θέμα τις προηγούμενες δεκαετίες, μπορεί πράγματι να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να λύσει το θέμα. Με αυτήν λοιπόν την αίσθηση ευθύνης θα προχωρήσουμε. Δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες σήμερα στην Ελλάδα. Όλοι περασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και είναι επικίνδυνο το παιχνίδι του εθνικού διχασμού πάνω στο οποίο παίζει είτε ο γραφικός κύριος Λεβέντης, είτε η ακροδεξιά, είτε τελικά ο τυχοδιοκτικός λόγος του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό σήμερα, με αφορμή το σημερινό συλλαλητήριο, με αυτή τη γλώσσα της αλήθειας και των επιχειρημάτων. Και να έχουμε κάτι κατά νου, ότι σε αυτά τα ζητήματα, τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα, δεν μπορούμε να τα προσεγγίζουμε στη λογική κάποιων οριακών ή μη κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών. Χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. Έχει ταλαιπωρηθεί ιστορικά αυτή η χώρα από χωριστικές αναλύσεις, από διχασμούς. Εκείνο λοιπόν που απαιτείται είναι υπευθυνότητα. Αυτό είναι το σημερινό πατριωτικό καθήκον. Αυτή σήμερα είναι η εθνικά επιβεβλημένη στάση, μια στάση η οποία πραγματικά μπορεί να απογειώσει και να ενδυναμώσει το κύρος της Ελλάδας απέναντι και στους Ευρωπαίους εταίρους της, αλλά και ευρύτερα στην παγκόσμια σκηνή. Αν δε το συνδυάσει κανείς με αυτό που είναι ορατό πλέον για πρώτη φορά μετά από χρόνια, την οικονομική ανάκαμψη, η οποία με αντιφατικό έστω τρόπο γίνεται πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι η επίλυση των σχέσεων μας με τις γειτονικές χώρες σε συνδυασμό με την οικονομική ανάκαμψη θα δημιουργήσει ένα νέο πλέγμα ευκαιριών. Εμείς στη βάση αυτής της λογικής, μιας λογικής φιλιρηνικής, πολυδιάστατης, ισότιμων συνεργασιών με τους γειτόνους και όχι μόνο, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν η κυβέρνηση που αποκατάστησε μετά από πάρα πολλά χρόνια σχέσεις ξανά με το Ιράν. Ανταλλάσσουμε αυτή τη στιγμή
ενεργειακά προϊόντα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έκλεισε συμφωνίες με τη Ρωσία, με το Ισραήλ, την Κύπρο. Ήμασταν η κυβέρνηση η οποία τόλμησε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα σε συνθήκες ασφικτικές για την χώρα, να εκμεταλλευτεί τα γεωστρατηγικά της χαρακτηριστικά και να ανοίξει νέους δρόμους και προοπτικές. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση δεν χωρούν υπεκφυγές. Να μιλήσουν λοιπόν και να μας πούνε οι αρχηγοί όλων των κομμάτων. Θέτουν ζήτημα αλλαγής των συνόρων σήμερα? Υπάρχει ένα ζήτημα ενός άλλου είδους αλυτρωτισμού από τη μεριά της Ελλάδος? Φαντάζομαι πως όχι. Φαντάζομαι ότι κανείς. Δεν αναφέρομαι σε τίποτα περιθωριακούς και γραφικούς, σαν και αυτούς οι οποίοι ζουν τον μύθο τους και βλέπουμε να τους προβάλλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ συγκεκριμένα τηλεοπτικά μέσα. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, ας συμβάλλουν όλοι, ο καθένας από τη μεριά του, ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που δίνεται στην χώρα μας, η οποία θα είναι μια ευκαιρία όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τη σημερινή κυβέρνηση. Θα είναι μια ευκαιρία για τον τόπο μας και για τις επόμενες γενιές. Και ας μην ξεχνάμε ότι στο έδαφος του εθνικολαϊκισμού, στο έδαφος του ακραίου εθνικισμού, ριζώνει ο ρατσισμός και κατ' επέκταση οι ακροδεξιές λογικές. Απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, απέναντι σε αυτές τις αντιλήψεις, είχαμε πάντοτε μέτωπο και θα το έχουμε το μέτωπο αυτό. Ιδεολογικό, πολιτικό μέτωπο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτόγνωρη για μας κυβερνητική περιπέτεια. Μία περιπέτεια που τα είχε όλα. Ακραίες στιγμές, συγκρούσεις, συμβιβασμούς, υποχωρήσεις, κέρδη, ζημιές και το στοίχημα είναι ανοιχτό. Επιβεβαιώσαμε πρώτα απ' όλα, στεναχωρώντας τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ότι αυτό δεν ήταν ένα ανέκδοτο ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ότι αυτό δεν ήταν μια παρένθεση. Είναι μια πραγματικότητα, που ενδυναμώνεται σήμερα πέρα όλων των άλλων. Αυτό που ονομάζουμε κυβερνησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ενισχυθεί. Η ικανότητα να απαντάει σε ζητήματα της καθημερινότητας, η ικανότητα στο να χειρίζεται κυβερνητικά προβλήματα 3 χρόνια μετά, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα, το οποίο το αναγνωρίζουν πέρα από τα κόμματα, πέρα από τους πολίτες, όλοι, επιστημονικοί φορείς, σωματεία. Εδραιώνεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που θα κριθεί βεβαίως είναι στις σχέσεις τους με την κοινωνία. Κατά πόσο θα μπορέσει στο τέλος να επιβεβαιώσει την ορθότητα των μεγάλων επιλογών που γίνανε το τελευταίο διάστημα. Τα 3 χρόνια αυτά, και δεν θέλω να αναφερθώ σε πράγματα που τα έχουμε πει πολλές φορές και που μας είναι απολύτως κατανοητά, όχι μόνο σε εμάς, την ίδια την κοινωνία, για το πώς φτάσαμε, πώς τελικά οι διεθνείς συσχετισμοί, πάντοτε είναι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν τα όρια, προσδιορίζουν τα όρια των κινήσεών σου, πώς πήγαμε σε έναν συμβιβασμό ο οποίος ήταν αναγκαίος ως το μικρότερο κακό για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι δυνατότητες έχουμε, την παραμικρή ρογμή, έτσι ώστε να θέσουμε ζητήματα προστασίας των πιο αδύναμων, αλλά και να ανοίξουμε προοπτική. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε αντικειμενικά στο τέλος μιας περίοδου, στο τέλος της υλοποίησης του τελευταίου προγράμματος, η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να βγάλουμε συμπεράσματα, για να δούμε ποιο είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης, για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε και τι πρέπει να ξεφορτωθούμε από τις μνημονιακές λογικές στην επόμενη περίοδο, για την επόμενη περίοδο. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή υπάρχουν φωνές από τους εκπροσώπους των θεσμών, όπου παρόλο ότι αναγνωρίζουν τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι τυχαίο ότι στέκονται σε ένα ζήτημα και μας πιέζουν συνεχώς. Θα σας θυμίσω μία συνέντευξη, δεν ξέρω πόσοι την παρατηρήσατε, πριν από λίγες μέρες, του κυρίου Ρέγκλιν. Τι είπε ο κύριος Ρέγκλιν? Βεβαίως η κατάσταση στην Ελλάδα
έχει πάει καλύτερα, τουλάχιστον ως προς την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, την επίτευξη κάποιων στόχων. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θέμα του να αναγνωρίσει η κυβέρνηση την κυριότητα του προγράμματος. Το θεωρείτε τυχαίο αυτό? Θεωρείτε τυχαίο την αιμονή των θεσμών να θέτουν το θέμα της κυριότητας, δηλαδή της ιδιοκτησίας του νεοφιλελεύθερου μνημονιακού προγράμματος? Είναι καθόλου, καθόλου τυχαίο? Δεν έπαψαν από την πρώτη στιγμή, από το 2010, διότι τα προγράμματα αυτά δεν είναι ουδέτερα, να τα αντιμετωπίζουν ως μια αναγκαιότητα από τη μεριά τους, η οποία θα έπρεπε να βρίσκεται σε μια απόλυτη συνέχεια μέτρων και εφαρμογής. Εμείς χαλάσαμε λίγο την πορεία αυτών των πραγμάτων. Χωρίς να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τη βασική του κατεύθυνση, αναγκαστήκαν όμως από την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στηριζόμενος σε μια ευρύτατη λαϊκή αποδοχή και φοβούμενη αυτό το ανάστημα που έδειξε ο ελληνικός λαός στις τρεις μεγάλες εκλογικές μάχες του 2015, τον Ιανουάριο στο δημοψήφισμα και το Σεπτέμβριο, αναγκαστήκανε να έρθουν να αποδεχτούν πρώτα απ' όλα αυτή την κυβέρνηση, με κορμό την αριστερά, ως συνομιλητή. Αναγκαστήκανε να πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα παρά αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί από τους προηγούμενους της τάξης του 0,5% και του 0,75%. Τα οποία μας δώσαν την δυνατότητα να σταθεροποιήσουμε την οικονομία. Αλλά επιμένουν από ό,τι βλέπετε. Διότι σκοπός τους είναι η πολιτική ομογενοποίηση του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων. Γι' αυτό τους ενδιαφέρει το θέμα της κυριότητας. Γνωρίζοντας ότι αυτοί που μας αντιπολιτεύονται, η Νέα Δημοκρατία, ορκίζονται στο μνημονιακό Ευαγγέλιο, τους ενοχλεί που υπάρχει μια δύναμη η οποία ξεκινάει λέγοντας «Δεν είναι το δικό μου πρόγραμμα, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θέλω να δημιουργήσω τους όρους για να διαμορφώσω μέσα από την αποκατάσταση των βαθμών ελευθερίας που θα πετύχουμε μετά τον Αύγουστο το δικό μου πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης». Δεν έχουν συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα. Γι' αυτό κατά καιρούς, σε κρίσιμα ζητήματα, στα οποία εμείς δικαίως προσπαθούμε να βάλουμε το δικό μας αποτύπωμα, μιλούν για ιδεολειψίες. Θα σας αναφέρω μερικά για να τα ξαναθυμηθούμε. Δεν ήταν ιδεολειψία, αλλά είναι μια διαφορετική αντίληψη ανάπτυξης. Όταν εμείς, στην περίπτωση της επένδυσης στο ελληνικό, είπαμε ότι θα σεβαστούμε την μοναδική, ίσως ή από τις λίγες υπηρεσίες στην Ελλάδα, την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία έχει λειτουργήσει ως προστάτης μιας παράδοσης και ενός πολιτιστικού κεφαλαίου, το οποίο είναι απαραίτητο ουσιαστικά, αν θέλετε να το δούμε και με στενά οικονομικούς όρους, για το τι πουλάμε στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Ενώ θέλαν πολλοί, και κυρίως οι επενδυτές, αυτό το θέμα έγινε και ζήτημα στη διαπραγμάτευση, να παραμερίσουμε τις επίσημες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Και είπανε τα μύρια όσα, προσπαθώντας να καταρακώσουν το κύρος αυτής της υπηρεσίας. Δεν είναι ιδεολειψία όταν προσπαθούμε, και θα αναφέρω ένα πολύ μικρότερο αυτή τη στιγμή ζήτημα, και έχουμε έγνοια, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία πήγαινε, για παράδειγμα, τα παλιά δάνεια της εργατικής εστίας να τα πουλήσει στις τράπεζες, η δικιά μας κυβέρνηση κάνει τώρα γενναιότατες ρυθμίσεις και κόβει τις προσαυξήσεις και μειώνει τελικά αυτά τα οποία οι εργαζόμενοι, αναφέρομαι ιδιαίτερα στην περίπτωση και όχι μόνο του Ολυμπιακού χωριού, όπου οι δικαιούχοι αυτών των κατοικιών μετά από χρόνια θα πάρουν τα παραχωρητήριά τους και θα μπορέσουν μέσα από τις δυσμενείς πια συνθήκες που έχουν υπάρξει, πολλοί από αυτούς έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους, δεν έχουν δουλειά, να δώσουν πολύ λίγα χρήματα ώστε να λύξει αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας. Μια σειρά, αλλά δεν ήταν ιδεολειψία, για παράδειγμα, όταν απέναντι στην απέτηση των Καναδών επενδυτών στις Κουριές, εκβιάζοντας, υποτιμώντας την ελληνική κυβέρνηση, τους είπαμε ότι προέχει η νομιμότητα, το δημόσιο συμφέρον, και παραπέμψαμε αυτή την υπόθεση στη διαιτησία. Όλα αυτά δεν είναι κάποιες αγγυλώσεις κάποιων αριστερών που τους κουβαλάνε από το παρελθόν. Είναι μια διαφορετική αντίληψη για το αναπτυξιακό μοντέλο. Ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν βάζει αποκλειστικά και μόνο ως προτεραιότητα το βραχυπρόθεσμο κέρδος.
που δεν αναγάγει τις τυφλές δυνάμεις της αγοράς ως την μοναδική κινητήρια δύναμη σχεδιασμού και υλοποίησης, αλλά που μέσα σε αυτή την συνταγή της ανάπτυξης βάζει το δημόσιο συμφέρον, βάζει τα ζητήματα της προστασίας της εργασίας, των συνθήκων της εργασίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προσπάθειας να δημιουργούνται ως δυνατόν περισσότεροι ίσοι όροι και ευκαιρίες. Εκεί πάνω θα εστιαστεί η αντιπαράθεση για το τι κάνουμε μετά τον Αύγουστο του 2018. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης και θα έρθουμε και πιο αναλυτικά σε αυτά. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα σήμερα που αντιμετωπίζουμε στους Δήμους και όχι μόνο στους Δήμους, σε πάρα πολλές κρίσιμες υπηρεσίες, είναι η υποστελέχωση, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μια σειρά αναπτυξιακά εργαλεία, πόρους, που δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, δεν μπορούν να μεταφραστούν άμεσα σε έργα, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό στους Δήμους και τις υπηρεσίες που θα εκπονήσει μελέτες, θα τα οριμάσει και που θα οδηγήσει τελικά στην υλοποίησή τους. Πού οφείλεται αυτό? Στους περιορισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ζητήματα των προσλήψεων. 1:5 ήταν, 1:4, 1:3 φέτος. Ελπίζουμε μετά τον Αύγουστο του 2018 αυτό όλο ένα και περισσότερο να χαλαρώνει. Πάνω σε αυτό το κρίσιμο θέμα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και τι λέει? Στο διηνεκές 1:5. Αλλά τι θα πει στο διηνεκές 1:5? Σημαίνει την πλήρη απαξίωση των υπηρεσιών, των κρίσιμων υπηρεσιών των Δήμων και του Δημοσίου και την οριστική τελικά την πιστοποίηση της αδυναμίας τους να επιτελέσουν τον οποιοδήποτε αναπτυξιακό ρόλο. Γιατί πώς θα κάνεις έργα χωρίς να έχεις μηχανικούς, οικονομολόγους και πάει λέγοντας. Στο διηνεκές λοιπόν υποστελέχωση του δημόσιου τομέα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι μια μικρή διαφορά, είναι μια διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η αυτοδιοίκηση, για τον ρόλο που πρέπει να παίξει ο δημόσιος τομέας. Και είναι ένα μόνο παράδειγμα. Είναι και πάρα πολλά άλλα. Νομίζω όμως ότι έχοντας βγάλει τα συμπεράσματα από αυτό το μείγμα πολιτικής που εφαρμόσαμε, θα πρέπει ως προτεραιότητα να δούμε κάποια στοιχεία που πρέπει να εισαγάγουμε αμέσως μετά στη δικιά μας αντίληψη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να σταθεί ως οικονομία αν δεν υπερασπιστεί τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Είναι αυτό που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της, είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Κάποτε, στην αρχή της δεκαετίας του 80, υπήρχαν απόψεις που έλεγε ότι αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη αυτό το πέλαγος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πρόκρινε τη συγκέντρωση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μόνο που αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έδειξαν ότι μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να σηκώνονται και να φεύγουν από τη χώρα, διότι είναι μέλη ευρύτερων πολυεθνικών εταιριών. Μόνο που αυτοί εξαγάγουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό, κάποια από αυτά και όπως μπορούν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πρωταγωνιστήσει περισσότεροι σε τριγωνικές πωλήσεις, που είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος φοροαποφυγής και μη φορολόγησης των κερδών. Μόνο που σε αυτούς τους ομίλους οι εργασιακές σχέσεις είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων από τις χειρότερες. Και μόνο που η συρρήκνωση τελικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεσοστρωμάτων οδήγησε σε μια εκτείναξη της ανεργίας. Άρα νομίζω ότι μια διαρθωτική κίνηση που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας είναι πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι ευέλικτη, η οποία δεν μετακομίζει, είναι εδώ, αποτελεί την καλύτερη απάντηση στα ζητήματα της απασχόλησης και ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της μικρής αλλά ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας. Πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς θα πρέπει, μόλις να μας δοθεί η ευκαιρία, να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα φοροελάμφρυνσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα μεσοστρώματα. Είναι ένα συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να το βγάλουμε από την μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του μνημονίου.
Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουμε. Αλήθεια, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα είχε γίνει? Γιατί μας λένε ότι απλώς το μόνο που κάνατε να κόψατε την ομαλή εφαρμογή μιας πολιτικής, ακραία ή λιγότερος ακραίας, και πήγατε πιο πίσω την επίτευξη κάποιων στόχων. Είναι έτσι? Είναι έτσι τα πράγματα? Για να τα δούμε. Παρόλο που επαναλαμβάνω τις γενικές γραμμές, τη γενική φιλοσοφία του προγράμματος, προφανώς δεν μπορέσαμε και δεν είχαμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε. Είναι έτσι, και ας δούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της υγείας. Τι θα συνέβαινε αν ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθούσε και ήταν υπουργός υγείας? Πόσες δομές υγείας θα είχαν κλείσει? Πόσα νοσοκομεία θα είχαν κλείσει? Πόσες ελλείψεις θα είχαν υπάρξει? Διότι αυτή τη στιγμή, παρά την μείωση των δαπανών στον τομέα της υγείας, είμαστε εμείς αυτοί που εξασφαλίσαμε την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός των νοσοκομείων για τα 2,5 εκατομμύρια των ανασφάλιστων. Είμαστε εμείς που έστω με προσλήψεις συμβασιούχων, με νύχια και με δόντια, βάλαμε ως προτεραιότητα την υγεία και όχι μόνο διατηρήσαμε τις υφιστάμενες δομές, αλλά βελτιώσαμε την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας, των παρεχόμενων υπηρεσιών, σταθήκαν τα νοσοκομεία στο ύψος τους και τολμούμε και μια μεγάλη θεσμική παρέμβαση στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Τα ΤΟΜΗ, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι παίρνουν σάρκα και οστά. Προφανώς χρειάζονται πολύ περισσότεροι πόροι για να μπορέσει να στηριχθεί και να θεμελιωθεί η βιωσιμότητα αυτών των αλλαγών. Μα εκεί ακριβώς ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα. Να μιλήσουμε για τα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας, παρόλο τις μεγάλες, αν θέλετε, πιέσεις που δεχόμαστε στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι ουδέτερα. Δεν είναι απλά και μόνο κάποιοι εξυγχρονισμοί και κάποιες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Συνήθως πίσω από αυτές τις προτάσεις που μας πιέζουν ασφικτικά να υλοποιήσουμε κάποιοι, δεν είναι το τίμημα που θα πέσει στη μαύρη τρύπα του χρέους για να μειωθεί, επειδή χρωστάμε και θα υπάρξουν μερικά εκατομμύρια από τις ιδιωτικοποιήσεις. Κυρίως είναι το πρόκρημα για την ενίσχυση άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων διεθνών ομίλων. Μπορέσαμε όμως και σε αυτό ακόμη τον τομέα και αποτελούμε ένα παράδειγμα αναφορά συνολικά για την Ευρώπη, όταν πετύχαμε μέσα από ένα εμπεριστατωμένο, τεκμηριωμένο σχέδιο να διασώσουμε τα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ. Και είναι πολύ σημαντικό κάποιες βασικές υποδομές της χώρας να έχουν, να εξασφαλίζουν, να διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλά πράγματα που σίγουρα τα έχετε ακούσει. Νομίζω ότι η σύγκριση λοιπόν στο ερώτημα είναι ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα αυτή την τριετία, τα πράγματα θα ήταν πολύ μα πολύ χειρότερα. Και για τους πιο πλέον αδύνατους, αλλά κυρίως και για την προοπτική της χώρας. Και γιατί διασωθήκανε πράγματα και διότι έσπασε αυτός ο φαύλος κύκλος της ρεμούλας, της παθογένειας του πολιτικού συστήματος που στηριζόταν στην αφέμαξη των πόρων αυτής της χώρας που υποθήκευσε το μέλλον των επόμενων γενιών. Και όσο πιο απομακρύνεται εκείνη η μέρα από τις αρχές του Γενάρη που έχασε την πρόσβαση το πολιτικό σύστημα στην υπόθεση της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο πολύ λυσάει. Δεν είναι ιδεολογικοί οι λόγοι. Είναι λόγοι συμφέροντος. Είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που έσπασε, ο οποίος αντιμετώπιζε την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες, ως μέσα από ένα ιδιόμορφο πελατειακό σύστημα, ως τον καλύτερο τρόπο για να βγάζουν καταθέσεις στο εξωτερικό, για να πλουτίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά να υποθηκεύεται το μέλλον αυτής της χώρας. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στο να κληρονομήσουμε από αυτούς την κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία της χώρας, που είμαστε καταδικασμένοι εντός εισαγωγικών να διαχειριστούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους να ξεφύγουμε από αυτήν. Νομίζω όμως ότι πέρα από αυτά τα οποία σας ανέφερα,
Το 2018, πέρα από όλα τα άλλα, θα είναι μια χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Μια χρονιά μεγάλων αλλαγών. Να δούμε τι κάνουμε. Γιατί το 2017 είχε το δίκτυο. Θέλω να ξεκινήσω. Προχθές δημοσιεύτηκε πια, έχει αρχίσει και για το ένα από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς προσωπικού, τακτικού προσωπικού στην καθαριότητα. Σχεδόν 8.500 εργαζόμενοι θα καλύψουν θέσεις, θα καλύψουν ανάγκες στους 325 δήμους της χώρας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι έρχεται να σταματήσει αυτή την ιδιότυπη ομοιρία των συνεχώς ανανεούμενων συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας. Έρχεται να θωρακίσει την τοπική αυτοδιοίκηση έναντι αυτών οι οποίοι προκρίναν την αντίληψη καθαριότητα να δοθεί στους ιδιώτες. Αλλοιώνοντας όμως έτσι με αυτόν τον τρόπο τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτής της υπηρεσίας. Ένας ανταποδοτικός χαρακτήρας που είναι στον πυρήνα του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στα ζητήματα της καθαριότητας. Όπου όμως οι ακραία νεοφιλελεύθεροι και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλουν να τον σεβαστούν, αντίθετα θέλουν να τον υπονομεύσουν και να τον καταργήσουν. Εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μερικές φορές ακούμε κριτική για αυτή μας την επιλογή και από δυνάμεις που σχηματικά το λέω, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν είναι αριστερή αυτή η άποψη, από τα αριστερά μας. Όλοι γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συνταγματικό και ευρύτερα νομικό, σωστά ως ένα βαθμό για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι όπου υπάρχουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, δεν μπορεί να πηγαίνεις με συνεχώς ανανοούμενες συμβάσεις. Ήταν αυτό που οδήγησε στην κρίση του Ιουλίου του προηγούμενου καλοκαιριού, με τις κινητοποίησεις και τους τόνους στα σκουπίδια στον δρόμο, που έκρινε εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου αντισταγματικές τις παρατάσεις για δεύτερη ή τρίτη φορά των συμβασιούχων. Πώς θα έπρεπε να απαντήσουμε σε αυτό? Νομίζω με αυτό που κάναμε, με το να προκηρύξουμε ένα ανοιχτό διαγωνισμό, δίνοντας μοριοδότηση για τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία στους παρατασιούχους της συγκεκριμένης περίοδου, αλλά αφήνοντας να υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να ήταν το 13 ή το 14 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αυτό δεν επιβάλλει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη? Και δεν καταλαβαίνω την κριτική που γίνεται, μα όλοι λέει, οι οποίοι ήταν παρατασιούχοι τον Ιούλιο, θα είναι σίγουροι ότι θα είναι εργαζόμενοι και την επόμενη μέρα? Νομίζω οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί και να είναι. Όλοι στο 100% μπορεί να μην είναι. Παρόλο ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται φτάνουν σχεδόν τις 9.000 και ήταν 6.100 οι θέσεις των παρατασιούχων, οι οποίοι γνωρίζαν έτσι κι αλλιώς, η 31 δωδεκάτου έλυγε η σύμβασή τους. Και εμείς το παρατείναμε μέχρι τέλος Μαρτίου, που θα έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα. Το δίλημα λοιπόν εδώ πέρα για όλους, το πολιτικό δίλημα, άρα και για την ηγεσία του ΚΚΕ, είναι το εξής. Θα πάψουν να παίζουν με τον πόνο και τις αγωνίες του κόσμου και θα μιλήσουν ξεκάθαρα αν είναι με τον κόσμο της εργασίας και τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης, ναι ή όχι. Ή θα είμαστε λοιπόν με την ελαστικοποίηση στην καθαριότητα ή θα είμαστε με τις μόνιμες θέσεις εργασίας. Σε αυτό δεν χωράει άλλη θέση. Και η αριστερή θέση, η ριζοσπαστική θέση, η θέση του κόσμου της εργασίας είναι μόνιμες σταθερές σχέσεις εργασίας μέσα από έναν ανοιχτό κοινωνικά δίκαιο διαγωνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ήταν το κορυφαίο ζήτημα των μέτρων που πήραμε για τους εργαζόμενους τη χρονιά. Αυτή ήταν κι άλλα. Όταν για πρώτη φορά μετά από χρόνια δώσαμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και στους συμβασιούχους εργαζόμενους που κάναν το ίδιο ακριβώς πράγμα με αυτούς που ήταν μόνιμοι και δεν τους τα δίνανε. Παράλογο να κάνεις την ίδια δουλειά και να μην δικαιούσε να φοράς ένα γυλαίκο, να φοράς τα αντίστοιχα παπούτσια, να μην έχεις γάντια και να τα βάζουν πολλές φορές από τις θέσεις τους. Επεκτείναμε το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούντουσαν. Δώσαμε τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να εξασφαλίζει αντιμισθία και για το σύνολο των αντιδημάρχων. Και είναι πάρα πολύ σωστό όταν ένας αντιδήμαρχος χειρίζεται κρίσιμες αποφάσεις, δικαιούται να έχει την δικιά του αντιμισθία. Όταν δεν το κάνεις, τότε ανοίγεις την πόρτα
να υπάρξει άλλος παράλληλος κρυφός τρόπος να εξασφαλίσει ένας άνθρωπος που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα την αμοιβή του. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ γι' αυτό. Μια στοιχειώδης λοιπόν, νομίζω, εξυγίανση ήταν αυτό το μέτρο. Δεν ήταν μέτρα τα οποία αρέσανε στους θεσμούς. Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε, που συμπεριλαμβανόντουσαν όλα αυτά και άλλα πολλά, το προηγούμενο καλοκαίρι, ένα πολυνομοσχέδιο περίπου 140 άρθρων, την επόμενη που το ψηφίσαμε, γύρω στα 100 μας τα ζητήσαν να τα πάρουμε πίσω. Μπορέσαμε όμως, με τεκμηριωμένο τρόπο, με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, να πείσουμε ότι δεν πρέπει και αυτοί να ενημερώνονται με ό,τι λέει ο Sky και η Καθημερινή, όπου φαντάζονται, φαντασιώνονται χιλιάδες ρουσφέτια, διορισμούς και όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς από το πρωί μέχρι το βράδυ από διάφορα μέσα, αλλά ότι υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε, για παράδειγμα, και να δώσουμε ένα κίνητρο στον γιατρό που θα πάει σε ένα μικρό νησί ή ένα ορεινό δήμο, ως κίνητρο για να μπορέσει να μείνει εκεί. Αλλιώς θα οδηγηθούμε στην εγκατάλειψη και στο μαρασμό. Γι' αυτό και επιλέξαμε και την έκτακτη οικονομική χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων για τους νησιωτικούς, μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους την προηγούμενη χρονιά και που θα την επαναλάβουμε μέσα από την αρχή της χρονιάς, πέρυσι το κάναμε στο τέλος, μέσα στον επόμενο μήνα ξανά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για κάποιους δήμους? Για κάποιους δήμους σημαίνει ότι θα διπλασιάσουν τα χρήματα που παίρνουν από τους ΚΑΠ. Είναι μεγάλη ένεση. Διότι υπάρχει η ανάγκη να στηρίξουμε και την νησιωτικότητα και την ορεινότητα. Είναι στοιχεία της δικιάς μας ταυτότητας. Δεν μπορεί να υπάρχει και να ενθαρρύνεται αυτό το υδροκέφαλο σύστημα ανάπτυξης που υπάρχει στην Ελλάδα, όπου πάνω από το μισό πληθυσμό, πολύ παραπάνω, είναι συγκεντρωμένοι στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μπορέσαμε και πήραμε λοιπόν μια σειρά μέτρα, τα οποία θεωρώ ότι σε συνδυασμό με μια διαφορετική αντιμετώπιση των αιρετών της αυτοδιοίκησης, με την ανοιχτή επικοινωνία που έχουμε καθιερώσει ανάμεσα στο Υπουργείο και τους εκλεγμένους δημοτικούς άρχοντες, έχουν δημιουργήσει μια άλλη σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση. Κορυφαίο είναι το θέμα των περιφερειακών συνεδρίων, που συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια επιστημονική φορείς, εκπρόσωποι σωματείων της κυβέρνησης, υπουργοί πηγαίνουν επί 2-3 μέρες, συζητούν όλοι μαζί. Ουσιαστικά τι κάνουνε? Διαμορφώνουν το πρόγραμμα της επόμενης μέρας, το νέο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης με όρους δημοκρατίας. Αυτή ακριβώς είναι η επιβεβλημένη δημοκρατική οδός, τρόπος για να συμμετάσχει η κοινωνία και σε περιφερειακό επίπεδο στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου. Πράγματα πρωτόγνωρα. Ξέρετε τι έρχονται και μου λένε σταυτοί οι δήμαρχοι? Δήμαρχοι από το χώρο της δεξιάς, του ΠΑΣΟΚ, μου λένε: εμείς για να δούμε τον υπουργό έπρεπε προηγουμένως ή να βάλουμε τον τοπικό βουλευτή, αλλά συνήθως ούτε ο τοπικός βουλευτής, γιατί είχε και αυτό τις αντιπαραθέσεις του μέσω, ή να πάρουμε τη σφραγίδα του τοπικού κομματάρχη. Πολύ δε περισσότερο για να υπάρξει μια έκτακτη ενίσχυση σε περίπτωση των μηνιών. Αυτά όλα αποτελούν παρελθόν στην πρακτική της δικιάς μας κυβέρνησης. Με ένα αντικειμενικό τρόπο προσεγγίζουμε τις ανάγκες των Δήμων, αγνοώντας ή βάζοντας στην άκρη, να πω στην κυριολεξία, τις ιδιαίτερες πολιτικές στηρίξεις και προτιμήσεις του κάθε Δήμαρχου. Και αυτό έχει αναγνωριστεί. Βαδίζουμε όμως στο 2018, έχοντας εξασφαλίσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες της δημοσιονομικής στενότητας κάποια νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν τα είχε δει η αυτοδιοίκηση τουλάχιστον από το 2010. Δύο νέα προγράμματα στοχευμένα σε συγκεκριμένα έργα που αφορούν την προμήθεια μηχανημάτων, την διαμόρφωση και κατασκευή παιδικών χαρών, αγροτικών οδικών δικτύων, μικρών αντιπλημμυρικών έργων, έργων ίδρευσης και άλλα, έχουμε αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει και έχουμε διαμορφώσει ένα κουβά αθρηστικά 740 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018. Το στοίχημα είναι να απορροφηθούν αυτά όλα. Και εδώ πέρα είπαμε πώς προσκρούμε στην πραγματικότητα της υποστελέχωσης. Γι' αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλο το επιστημονικό αυτή τη στιγμή διαθέσιμο δυναμικό που υπάρχει, είτε σε το επίπεδο των Δήμων, είτε και σε άλλους φορείς. Γνωρίζω ότι και από μεριάς του Υπουργείου Υποδομών
ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που θα έχει κάποιες αλλαγές, που θα δίνει δυνατότητα αξιοποίησης, για παράδειγμα, μηχανικών που μπορεί να δουλεύουν πέρα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, σε άλλους φορείς τοπικούς, σε κάθε δήμο ή περιφέρεια, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών, για παράδειγμα, μηχανική, σε ένα λιμενικό ταμείο, σε ένα λιμενικό οργανισμό. Τέτοιου είδους αλλαγές, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε, ή έχουμε την ΜΟΔ, η οποία, και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο διευκολύνει αυτή ακριβώς την δουλειά. Και αυτά όλα, όπως σας λέω, χωρίς να επιβαρύνονται οι Δήμοι, γιατί ουσιαστικά δεν πρόκειται για δανεισμό, αλλά πρόκειται για μια ιδιότυπη επιχορήγηση και σε συνθήκες αρκετά δύσκολες. Αλλά είναι όμως κινήσεις οι οποίες είναι στοχευμένες. Είναι στοχευμένες και άρα με αυτή την έννοια πιάνουν τόπο, έχουν αξία. Ένα από τη δικιά μας στόχευση, μία από τις δικές μας στοχεύσεις, είναι πώς θα μπορέσουμε να άρουμε αυτή την ανισορροπία που υπάρχει σε αυτό που λέγαμε και πριν, ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. Όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα που σας ανέφερα, είτε στο επίπεδο της χρηματοδότησης των μέτρων που πήραμε, έρχονται ουσιαστικά να κουμπώσουν με την μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε. Θα ήταν διαφορετική αυτή η συζήτηση αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, αν δεν υπήρχε ο περιορισμός στους πόρους και στο προσωπικό. Και επειδή όταν κάνεις μια μεταρρύθμιση θέλεις και αυτές τις δύο προϋποθέσεις, χρειάζεσαι να κοστολογήσεις αυτή την μεταρρύθμιση. Και αυτά δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν για τώρα το μέλλον. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια νέα μεταρρυθμιστική περίοδο με μια πρώτη και δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα περιέχει μια σειρά μέτρα τα οποία λιγότερο θα χρειάζονται την αναγκαιότητα της εξασφάλισης πόρων, αλλά κυρίως θα σχετίζονται με το θέμα θεσμικών αλλαγών που είναι όριμες να γίνουν, που έχουν οριμάσει, βγαλμένες από την εμπειρία εφαρμογής του Καλλικράτη από το 2010 και μετά. Στο θέμα των αρμοδιοτήτων πρώτα απ' όλα. Να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε όλοι. Είχαμε τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στη Μάντρα. Καταλάβατε εσείς ποιος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των ρεμάτων? Η περιφέρεια, η Δήμη, το Υπουργείο? Και εγώ το αναζητώ. Να σας πω γιατί το αναζητώ. Διότι είναι τέτοια τόσο περιπεπλεγμένη η νομοθεσία. Άλλα λέει ο Καλλικράτης, άλλα λέει η νομοθεσία του 2012. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο έργο. Να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τις αρμοδιότητες, να άρουμε τις αλληλοεπικαλύψεις και να δούμε και τις αρμοδιότητες ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, αλλά και συνολικά τις αυτοδιοίκησης έναντι του κράτους. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία δεν είχε γίνει ποτέ. Κανείς δεν είχε τολμήσει να σκύψει πάνω σε αυτό το πέλαγος της γραφειοκρατίας και των αλληλοεπικαλύψεων, το οποίο λειτουργούσε ως τροχοπέδι για την ανάπτυξη και για την υλοποίηση έργων. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε όλα αυτά μέσα στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα? Όχι, μια αρχή θα κάνουμε. Ό,τι είναι όριμο θα κάνουμε. Αλλά πρέπει να γίνει. Και επειδή γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να τελειώσει αυτό στο πλαίσιο ενός μόνο νομοσχεδίου, θεσμοθετούμε και ένα διαρκές όργανο διυπουργικό με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ένα συμβούλιο αρμοδιοτήτων και ελέγχου κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης σε σχέση με τις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν ή επηρεάζουν την αυτοδιοίκηση. Άρα οποιοδήποτε καινούριο νομοθέτημα θα πρέπει να περνάει και από εκεί. Κάτι απλό, το οποίο όμως δεν είχε γίνει ποτέ. Ο δεύτερος πυλώνας, η δεύτερη ενότητα των αλλαγών που θέλουμε να κάνουμε με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε, έχει να κάνει με κάποια πράγματα που τα υπενήχθηκα και πριν. Η κατηγοριοποίηση των Δήμων. Η χώρα δεν έχει μόνο αστικούς Δήμους, δεν έχει μόνο τη Β' Αθήνας, δεν έχει το Περιστέρι, το Εγάλαιο, έχει και το Δήμο Τυρνάβου, έχει και το Δήμο, έχει και τα νησιά και ορεινές περιοχές. Το πλεονέκτημα στους μεγάλους αστικούς δήμους είναι ότι κάποιες υποδομές δεν έχουν αυτή το κόστος της λειτουργίας τους. Υπάρχει η ΔΑΠ, το αποχετευτικό,
δεν είναι στην ευθύνη των Δήμων, των μεγάλων πολυοδομικών συγκροτημάτων, δεν έχουν αγροτικό οδικό δίκτυο, δεν έχουν να περιφρουρήσουν ή να διαχειριστούν δάση. Άρα δεν μπορεί μόνο το πληθυσμιακό, όπως σημαίνει τώρα, να είναι το κριτήριο της κατανομής των πόρων. Διότι αν είναι μόνο αυτό, αυτό συμβάλλει στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θέλουμε λοιπόν, κατηγοριοποιώντας τη σημερινή πραγματικότητα των Δήμων, να εισαγάγουμε μια νέα λογική κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Είναι πάλι μια κρίσιμη δουλειά η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει, οφθαλμοφανής η αναγκαιότητά της τα προηγούμενα χρόνια. Ένα κρίσιμο θέμα είναι οι σχέσεις αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος. Αυτές κυρίως διαμεσολαβούνται από το επίπεδο της αποκεντρωμένης, της δημόσιας αποκεντρωμένης διοίκησης. Η δημόσια αποκεντρωμένη διοίκηση ουσιαστικά ήταν ο φόβος του παλιού κράτους να εμπιστευτεί την αιρετή περιφερειακή διοίκηση και να βάλει έναν γκαουλάιντερ από πάνω της, τον διορισμένο αποκεντρωμένο γραμματέα, για να ελέγχει όχι μόνο την νομιμότητα όπως οφείλει να κάνει, αλλά πολλές φορές να ελέγχει και τη σκοπιμότητα των αποφάσεών της. Αυτό είμαστε διατεθειμένοι να το αλλάξουμε. Θέλουμε λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο της αποκεντρωμένης παρουσίας του δημοσίου, όπως αυτός επιβάλλεται από το Σύνταγμα, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, όπου κάθε Υπουργείο θα έχει την αποκεντρωμένη παρουσία του και δεν θα υπάρχει αυτό το ενιαίο κρατικό μόρφωμα της σημερινής αποκεντρωμένης διοίκησης, το οποίο ουσιαστικά περιπλέκει τα πράγματα, μια και συγκεντρώνει αρμοδιότητες από όλα τα Υπουργεία, χωρίς άμεσα τα Υπουργεία να μπορούν να την ελέγξουν. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, το οποίο θα βοηθήσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Στη θέση λοιπόν της σημερινής αποκέντρωσης, πέρα από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες απευθείας των Υπουργείων, θα συγκροτηθεί ο ελεγκτής νομιμότητας. Νομιμότητας όμως. Όχι ελέγχου της σκοπιμότητας των αποφάσεων. Διότι έτσι, όταν μπαίνουμε στον έλεγχο της σκοπιμότητας των αποφάσεων, καταλύουμε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Μπαίνουμε στα χωράφια της και δείχνουμε τελικά τον φόβο της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας απέναντί της. Θέλουμε να προσεγγίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο τα θέματα της ενδοδημοτικής διακυβέρνησης. Κυρίως αυτό δεν είναι αντιληπτό πάλι στους μεγάλους δήμους του πολυοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, όπου λίγοι από αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι καλλικρατικοί, αλλά είναι πολύ έντονο στην περιφέρεια. Και είναι έντονο στην περιφέρεια κυρίως στο πεδίο των τοπικών κοινοτήτων. Ένα από τα προβλήματα του μαρασμού της σημερινής υπαίθρου είναι η πλήρης απαξίωση των μικρών τοπικών κοινοτήτων. Εμείς θέλουμε να τις ενισχύσουμε, δίνοντας τις δυνατότητες, μάλιστα σε όσες είναι κάτω από 2.000 πληθυσμού, να έχουν και ενιαία ψηφοδέλτια ανάδειξης των τοπικών κοινοτικών συμβουλίων. Και έχοντας εξασφαλίσει από πριν, έχοντας δεσμεύσει ένα ποσό του προϋπολογισμού του κάθε Δήμου, έτσι ώστε να πηγαίνουν για έργα στις συγκεκριμένες περιοχές. Νομίζω ότι παρόλο ότι όλοι είμαστε κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, επειδή όμως αυτή η χώρα έχει πολύ στενούς δεσμούς ο καθένας από εμάς με κάποιο τόπο καταγωγής, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει για το χωριό του μια τέτοιου είδους μεταρρύθμιση, που θα δώσει μια πραγματική ανάσα. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε πολύ αναλυτικά, επαναλαμβάνω, τους αμέσους επόμενους μήνες. Τρέχουμε για να το κάνουμε πραγματικότητα. Ένα βασικό θέμα για το οποίο θα αναγκαστούμε να στεναχωρήσουμε πολλούς ίσως εκλεγμένους εν ενεργεία δημάρχους είναι το θέμα της απλής αναλογικής. Είμαστε αποφασισμένοι να καθιερώσουμε την απλή αναλογική. Μου έκανε εντύπωση πως στην συνάντηση που είχαμε την ΚΕΔΕ, παρόλο που το είπαμε με απόλυτη σαφήνεια, μόλις είχα κλείσει την πόρτα της συνάντησης, είδα σε διάφορα site, παίρνει η κυβέρνηση πίσω την απλή αναλογική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η απλή αναλογική δεν είναι μια τεχνική απλώς εκπροσώπησης. Είναι η βασική δημοκρατική εκείνη δύναμη που μπορεί να αναζωογονήσει τις τοπικές κοινωνίες, το ενδιαφέρον του κόσμου για συμμετοχή. Δεν μπορούμε να έχουμε το πιο αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα της Ευρώπης στην Ελλάδα. Στον κατεξοχήν,
στο κατεξοχήν πεδίο συγκρότησης κοινωνίας που θα έπρεπε να είναι το πιο δημοκρατικό, που είναι πιο κοντά στον πολίτη, που είναι η αυτοδιοίκηση. Η απλή αναλογική λοιπόν θα είναι πραγματικά μια επανάσταση απέναντι στο σημερινό αυτοδιοικητικό κατεστημένο. Σημεριζόμαστε απόλυτα αγωνίες σε σχέση με την κυβερνησιμότητα. Αυτές κυρίως θα απαντηθούν από μια διαφορετική αντίληψη την οποία θα πρέπει να υιοθετήσει ο καθένας όταν μιλάει για τα προβλήματα του τόπου του, δηλαδή την αντίληψη της συνεργασίας, των συνενέσεων. Οι μονοπαραταξιακές αντιλήψεις και πρακτικές μπαίνουν στην άκρη, εκτός από αυτούς οι οποίοι, και καλώς είναι τέτοιο, συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν την απόλυτη συνένεση του εκλογικού σώματος όμως. Όχι ενός δημοτικού συμβουλίου, το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα από ένα παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα. Μελετάμε λοιπόν πώς η καθιέρωση της απλής αναλογικής θα αποτυπωθεί συνολικά στον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων επιτροπών του Δήμου. Οπωσδήποτε θα υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος ανάδειξης των αντιδημάρχων, οι θέσεις ευθύνης πια θα μοιράζονται ανάμεσα στις παρατάξεις που θα στηρίξουν αυτόν που θα επιλεγεί τελικά στο δεύτερο γύρο ως δήμαρχος. Άρα μιλάμε πια για μια διαφορετική φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία και μια πρακτική που είναι πιο κοντά σε ό,τι σήμερα εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Πουθενά δεν εφαρμόζεται το δικό μας σύστημα. Αυτό το σύστημα που ήθελε αυτή την υπερενίσχυση τελικά, φανερά ή όχι, των εξουσιών των δημάρχων. Με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, το βασικό πολιτικό εργαλείο, όργανο αποφάσεων, θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσουμε μια σειρά συμμετοχικούς θεσμούς ελέγχου και δημοκρατίας και διαβούλευσης. Συμμετοχικός προϋπολογισμός, λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα, θεωρητικά προβλέπονται από τον Καλλικράτη, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν ψηφίστηκε, δεν προωθήθηκε το επιβεβλημένο προεδρικό διάταγμα που θα την ενεργοποιούσε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών κινούνται έτσι ώστε άμεσα, και αυτό θα συμπέσει με το νέο νομοσχέδιο, να έχουμε πια την ενεργοποίηση αυτού του προεδρικού διατάγματος, όπου θα προβλέπεται με συγκεκριμένο τρόπο πότε συγκαλούνται τα τοπικά δημοψηφίσματα και θα δίνουν τη δυνατότητα να προκαλούνται αυτά και με λαϊκή πρωτοβουλία, όχι μόνο με πρωτοβουλία των Δήμων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι το 2018 θα είναι μια χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Θα είναι μια χρονιά μεγάλων ευκαιριών. Και νομίζω ότι ο δικός μας ο χώρος, ο οποίος διαχρονικά χαρακτηρίζεται από μια βαθιά δημοκρατική αυτοδιοικητική αντίληψη, πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να επιδιώξει να βάλει το αποτύπωμά του. Δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτές τις δυνάμεις που εμπνέονται, που τον ακολουθούν. Χρειάζεται λοιπόν πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε και το περιεχόμενο των θεσμικών αλλαγών, αλλά για να συγκροτήσουμε και συγκεκριμένες συμμαχίες, όχι στην βάση εταιριόκλητων κολλιγιών σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη βάση προγραμματικών προτάσεων, με ανοιχτό τρόπο, για να μην επαναλάβουμε και επιλογές οι οποίες δεν μας βγήκανε στις προηγούμενες, για παράδειγμα, αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έχουμε όλη την ευκαιρία μπροστά μας, τον χρόνο, για να κάνουμε τις σωστότερες επιλογές, να δώσουμε στην αυτοδιοίκηση το χώρο που της ταιριάζει και βεβαίως να μείνει και να διαμορφωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση οδήγησε σε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μας εισήγαγε σε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και αυτά που είπαμε για τις σκέψεις μας για μετά τον Αύγουστο του 2018 και για την αυτοδιοίκηση και για τα ζητήματα του Μακεδονικού, δεν μπορεί να είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης μόνο. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες δεν ήταν αγκυρωμένες στην κυβέρνηση μέσω ενός πλατιού, μαζικού, αλλά πολιτικοποιημένου κόμματος, δεν είχαν μέλλον. Και εδώ είναι ο καταλυτικός ρόλος που πρέπει να παίζει το κόμμα μας, το οποίο πρέπει να υποδεικνύει, να ανοίγει δρόμους, να είναι εργαστήρι ιδεών, προτάσεων, όχι οπαδών και φίλων, όχι προθάλαμος στην κυβέρνηση για τη διεκπεραίωση
ετοιμάτων. Όχι δηλαδή ένα κόμμα τύπου Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας των προηγούμενων δεκαετιών. Δεν είμαστε ποτέ ούτε φιλοδοξούμε να παίξουμε ένα τέτοιο κόμμα. Θέλουμε ένα πολιτικοποιημένο κόμμα το οποίο θα μπορεί να αφουγκράζεται καταστάσεις, να συζητά με διακριτό ρόλο από την κυβέρνηση, αναντικατάστατο όμως. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτές τις σκέψεις, αλλά κυρίως κάτι που οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα, ότι στο τέλος της ημέρας, στα βάθη της ψυχής μας και του νου μας, αυτό το οποίο μας εμπνέει είναι μεγάλες αξίες της αριστεράς. Και η ικανότητα εμπνεόμενη από αυτές τις μεγάλες αξίες αριστεράς να παίρνουμε μέτρα που να βοηθούν σήμερα τον κόσμο της εργασίας στους πιο αδύνατους. Τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας, τις αντιρατσιστικές απόψεις και αντιλήψεις. Με βάση λοιπόν αυτές τις αξίες πορευόμαστε, αυτό το δύσκολο, το αντιφατικό ταξίδι, αλλά με την ελπίδα της ιστορικής δικαίωσης. Σας ευχαριστώ.